Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο της Αλούκα του PC Tech. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να δημιουργήσουμε αυτό εδώ το μενουδάκι εδώ πέρα. Και δεν είναι ένα απλό μενουδάκι αυτό, είναι ένα drop down μενού, όπως βλέπετε, το οποίο μας δίνει περαιτέρω επιλογές για πράγματα. Είναι τυχαία πράγματα που έχω βάλει εδώ πάνω έτσι ώστε να είναι λίγο πιο αληθινοφανές. Και βασικά αυτό θα το κάνουμε μόνο με HTML και CSS. Και είναι πραγματικά τρομερό, διότι το σκέφτηκα λίγο αυτό. Είναι πραγματικά τρομερό και ότι γίνεται αυτό χωρίς JavaScript. Ξέρω ότι σας διδάσκω JavaScript σε μια άλλη σειρά, αλλά ας δούμε πώς να το κάνουμε χωρίς JavaScript, διότι το JavaScript δεν είναι πάντα διαθέσιμο όπως έχουμε πει. Και επίσης δεν χρειάζεται καν CSS3. Μπορούμε με οποιαδήποτε έκδοση του CSS να το κάνουμε αυτό. Τα CSS3 το χρησιμοποίησα μόνο για να κάνω το styling αυτού του μενού που είναι τα gradients. Το μόνο κομμάτι CSS3 σε αυτή τη σελίδα λοιπόν. Θα το δημιουργήσουμε λοιπόν. Έχουμε εδώ ένα φάκελο ανοιχτό. Σε ένα νέο text editor που βρήκαν, λέγεται Brackets. Είναι γενικά πολύ ωραίο editor, θα τον δείτε καθώς φτιάχνουμε αυτό το μενού. Και επίσης μας επιτρέπει live preview, έτσι ώστε να γίνεται το F5 που πατάμε εδώ όποτε θέλουμε να κάνουμε το καινούριο. Να γίνεται αυτό αυτόματα, χωρίς εμείς να πρέπει να παίζουμε F5. Απλά κάνουμε Alt Tab, βλέπουμε τι γίνεται. Alt Tab πίσω. Ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα δημιουργήσω διαρχήρια ένα index.html και ένα style.css. Ας ανοίξουμε το index.html. Τώρα λοιπόν που φτιάξαμε το απλό μας HTML, έχω συνδέσει εδώ πέρα το link style.css, ας ξεκινήσουμε τη βασική δουλειά. Θα βάλω ένα title εδώ πέρα, CSS3, επειδή έχουμε το gradient, μπορούμε να βάλουμε απλά CSS μενού. Όπως βλέπετε έχει ένα θεματάκι με τα ελληνικά, αλλά τέλος πάντων, ασχολίαστο. Το brackets είναι από την Adobe και μπορείτε να το κατεβάσετε στο brackets.io. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα το κάνουμε αυτό με μια unordered list, μια λιστούλα, ξέρετε με τα bullet points. Πάμε λοιπόν UL, θα βάλουμε ID nav. Καλό να τα έχουμε έτοιμα. Και μέσα ας βάλουμε πόσα LI έχουμε σε αυτό το έτοιμο που έχω. 1, 2, 3, 4, 5. LI. Εκεί είμαστε. Ας βάλουμε μέσα τα link μας. Θα έχουμε link φυσικά. Hey. Δεν θα οδηγούν πουθενά προς το παρόν. Βάλουμε μέσα αρχική. Όπως είπα, θεματάκι με τα ελληνικά το brackets, φτιάξε το brackets. Σιγά μην με ακούσουνε βέβαια, σε ένα ντομπ εμένα τώρα. Portfolio. Θα το κάνουμε ακριβώς ίδιο, γιατί είναι εύκολο για μένα και για εσάς πιστεύω. Σχέδιο. Τώρα, για να τα ανοίξουμε αυτό με το live preview που σας έλεγα, απλά πετάμε live preview και θα ανοίξει το Chrome. Έτσι, ορίστε. Πολύ απλό, ανεύκολο. Αυτά είναι τώρα, είδατε, είχε αυτό το κερατάκι εδώ πέρα, το έβγαλα. Το βάζω αυτό, κάνω save, άμα κάνω save και μετά το βάζει αυτό μας χωρίς να κάνω F5. Αυτό είναι το γαμάτο. Τρομερός αυτό τον editor. Τώρα, ας φτιάξουμε την... Το αρχικό μας στυλ για το απλό μενού, έτσι ώστε όποιοι θέλετε απλά το μενού έτσι να το έχετε έτοιμο. Και μετά θα βάλουμε τα περαιτέρω τα οποία χρειάζεται για να γίνει drop down. Το οποίο δεν είναι τίποτα παρά επιπλέον UL μέσα στο LI. Θα το δούμε όμως μετά. Ξεκινάμε λοιπόν να ανοίξουμε style.css. Θα ξεκινήσουμε πολύ πολύ αρχικά με το body. Όχι, body. Body. Πολύ απλά. Ας ξεκινήσουμε βάζοντας ένα background, τουλάχιστον έχει autocomplete, μπορείτε να του βάλετε extensions για να έχετε snippets και τέτοια, αλλά τώρα το πήρα εγώ και το δοκιμάζω ακόμα. Arial και sans serif, αν δεν έχουν Arial, ή αν είναι σε Mac όπου έχουν τα Helvetica. Margin 0,
Θα βγάλουμε όλο το margin. Padding 10. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε γύρω γύρω αυτό το padding στο αρχικό. Το έχουμε ακόμα. Αυτά. Μου αρκούν. Μετά, πιάσουμε τη λίστα που έχουμε βάλει nav, διότι με τη λίστα θα φτιάξουμε, έχουν φτιαχτεί όλα αυτά, εδώ πέρα, και θα την αλλάξουμε λίγο, διότι όλα αυτά είναι απαραίτητα. Ξέραμε λοιπόν, άμα είχατε δει το HTML και CSS μου, έτσι κάνω πάντα τα μενού μου, άρα δεν μπορείτε να πείτε τίποτα. Ξεκινάμε λοιπόν, θα πούμε float left, margin 0 και padding 0. Θα βάλω ένα border στο nav, γύρω γύρω σε όλο το nav, να βλέπετε τώρα έγινε, γύρω γύρω σε όλο το nav, όχι σε κάθε LI ξεχωριστά. Θα βάλω ένα border, ένα pixel solid, θα πατήσω white, μπορείτε να πατήσετε FFF, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, solid white. Απλά θα, επειδή θα το κάνουμε το drop down, όπως βλέπετε έχει γύρω γύρω εδώ πέρα, αλλά επειδή έχει το drop down δεν έχει από κάτω. Γι' αυτό θα πω border bottom none. Άρα δεν είναι τίποτα λοιπόν, όπως βλέπετε έφυγε. Border bottom none. Συνεχίζουμε λοιπόν, τώρα θα πιάσουμε πάλι τα nav li και τα nav li alpha, το οποίο θα μας επιτρέψει να τα κάνουμε ένα float left μόνο, τίποτα άλλο. Το τρομερό με αυτό το editor, το brackets, είναι ότι είναι φτιαγμένος HTML, CSS και JavaScript. Άρα, πρακτικά θα μπορούμε όλοι να κάνουμε μερικές αλλαγές και να τις δίνουμε στην Adobe, αλλά σιγά μην τις πάρει Adobe. Όπως βλέπετε, έχουν πάει τώρα ίσια στη σειρά με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τώρα θα πιάσουμε μόνο το nav li, να βγάλουμε τα bullet points, τα οποία έχουν βγει, πώς έχουν βγει, αυτό δεν έχω βάλει list style none. Παράξενο. Θα πάμε τέλος πάντων list style none, έτσι ώστε να μην, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο έφυγαν τα bullet points, μάλλον επειδή έβαλα float left. Αλλά είναι καλό να το βάλετε και έτσι, διότι ποιος ξέρει θα κάνει browser. Internet Explorer, για σένα μιλάω. Και θα βάλουμε και position relative, γιατί δεν ξέρω τώρα θα μπλέξουμε με τα positioning για το drop down. Αλλά πίστεψε με, είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Τώρα θα πιάσουμε σκέτο το nav li a. Και εδώ αρχίζει το πολύ γράψιμο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα έχουμε γύρω γύρω πολύ χώρο. Και αυτό δεν είναι με margin, είναι με padding. Και θα βάλουμε λοιπόν padding. Θα ξεκινήσω με padding πάνω και κάτω. Και μετά δεξιά και αριστερά, γιατί όπως βλέπετε πάνω και κάτω είναι μικρότερο από δεξιά και αριστερά. Αλλιώς θα ήταν ένα. Είναι βασικά αυτή η απόσταση από τη μέση πάνω, είναι η μισή από τη μέση αριστερά. Τέλος πάντων. Padding θα πούμε λοιπόν 14 pixel και πάνω κάτω και 28 pixel δεξιά αριστερά. Αυτό. Να δούμε το δικό μας. Παμ. Πολύ όμορφο. Θα βγάλουμε την υπογράμμιση γιατί είναι άθλιο. Text decoration none. Και φύγε. Θα πούμε για το χρώμα μας να είναι λευκό, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ναι, λευκό. Color white. Φυσικά τώρα είναι λίγο θέμα. Αυτό που έκανα για τα gradients, πήγα στο Ultimate CSS Gradient Generator. Πάρτε εδώ το link ή μπορεί να τα βάλω και στο description άμα δεν το ξεχάσω. Και βασικά έφτιαξα ένα τέτοιο, είναι το ίδιο σχεδόν ακριβώς με το Photoshop. Και το βλέπετε εδώ πέρα. Και το έφτιαξα και μετά το πήρα σε CSS. Έχω βάλει να είναι 16-δικό, όχι RGBA, γιατί δεν θέλω να φτιάξω το α, άρα δεν με ενδιαφέρει να βάλω επιπλέον χαρακτήρες. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχω αυτό που έχω ακριβώς, θα το κάνω copy-paste από το παλιό μου και πάμε στο editor και όπως βλέπετε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, μπαμ! Τεράστια διαφορά απευθείας. Θα φτιάξουμε λοιπόν τα border μας για τους χωρισμούς και το hover.
Τίποτα σπουδαίο. Να δείτε πώς θα κάνουμε τα border τώρα. Border right. Όχι radius. Border right για το nav LIA και μιλάμε για το border αυτό. Άμα το ζουμάρουμε τρελά μέσα, μιλάμε για αυτό το ανοιχτό. Έχουμε μια ανοιχτή και μια σκοτεινή μεριά έτσι ώστε να κάνει αυτό το 3D πράγμα ότι μπαίνει και καλά μέσα. Και το ανοιχτό χρώμα είναι το πιο ανοιχτό από το gradient και το, και το σκοτεινό χρώμα είναι το πιο σκοτεινό από το gradient. Και όπως βλέπετε σε αυτό, στο τέλος φαίνεται σαν να εξαφανίζεται το σκοτεινό και σαν να εξαφανίζεται το φωτεινό επάνω. Είναι πολύ cool εφέ. Border right λοιπόν, παίρνω αυτό το χρώμα. Μπορείτε να φτιάξετε δικό σας gradient φυσικά. Δεν σας... Και θα πούμε λοιπόν ένα pixel solid blah blah, ότι χρώμα και είναι αυτό το ανοιχτό, το ανοιχτό βασικά. Και border left one pixel solid και θα πούμε το σκοτεινό χρώμα. Και δημιουργεί αυτό το πολύ ωραίο εφέ, όπως σας είπα, που το σκοτεινό κάτω εξαφανίζεται και το φωτεινό πάνω εξαφανίζεται. Πολύ ενδιαφέρον. Και θα πω και ένα border bottom. Αυτό είναι κυρίως για το drop down. Ένα pixel solid 23, 23, 23. Και όπως βλέπετε έχει αυτό, φτιάχνει μια ωραία γραμμή από κάτω. Έχει γύρω γύρω το άσπρο και κάτω έχει την ωραία μαύρη γραμμή. Φαίνεται σαν διαχωριστικό κοινόμορφο και χρησιμεύει πολύ όμορφα για το drop down. Τώρα θα προχωρήσουμε με το hover, το, όπου το μόνο πράγμα που αλλάζει είναι το background, τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Nav li a hover. Background. Και έχω φτιάξει ένα καινούριο gradient. Βασικά τι κάθομαι και γράφω, το έχω έτοιμο. Και δεν έχω φτιάξει όλα τα WebKit, OMS, όλα αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν. Δεν δούλεψε. Έχω βάλει nav απλό, ενώ είναι ID, ωραία. Και όπως βλέπετε, μπαμ, δουλεύει υπέροχα. Πρακτικά τώρα έχετε ένα έτοιμο μενού, ένα τέλειο γαμάτο έτοιμο μενού. Φτιάξαμε λοιπόν το κύριο κομμάτι του μενού μας. Τώρα θα προχωρήσουμε στο πώς να κάνουμε το drop down. Και βασικά αυτό είναι το πολύ cool κομμάτι, πιστέψτε με, για όποιον ενδιαφέρεται για το κώδικα και όχι για το design. Δεν θα πάρει καθόλου πολύ κώδικα και θα είναι πολύ εύκολο, πιστέψτε με. Για αρχή θα πάμε να φτιάξουμε το επιπλέον. Ας μπούμε εδώ πέρα στο portfolio και θα γράψω ό,τι είχα γράψει και πριν. Θα βάλουμε, βάζουμε μια, αυτό είναι το κόλπο τώρα, βάζουμε μια, μέσα στο LI, μια άλλη UL. Αυτό μόνο. Και το γεμίζουμε πάλι με LI. Κουφό, καταλαβαίνω. Πώς βάζεις ρε φίλε, εμείς τα L. Μέσα στο LI, UL με άλλα LI. Αλλά το θέμα είναι ότι λειτουργεί και τρομερά μάλιστα. Θα πατήσουμε εδώ πέρα α, γράφω όλα αυτά, έτσι εδώ πέρα. Θα πούμε λοιπόν, θα βάλω comics, θα βάλω Batman. Superman. Iron Man. Βγήκε το καινούργιο τώρα. Captain America, αυτός δεν είναι ήρωας, τέλος πάντων. Και τώρα άμα πάμε στο γόδικά μας εδώ πέρα, όπως βλέπετε, μπαν, τι είναι αυτά. Γιατί εμφανίζονται έτσι. Και πρώτον πρέπει να το φτιάξουμε έτσι ώστε να εμφανίζονται έτσι από κάτω και μετά θα το κάνουμε να εξαφανίζεται και να εμφανίζεται. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Το να εξαφανίζεται και το να εμφανίζεται είναι το πιο εύκολο, αρκεί να το σκεφτείς λίγο. Ας το κάνουμε λοιπόν στο style μας. Θα πιάσουμε nav. Με τη διεύθυνση μπροστά, μην το ξεχάσω πάλι. LI UL. Πιάνουμε λοιπόν το μέσα από το nav το LI που έχει σαν child UL. Ω ναι. Θεόκουφο, αλλά τρομερό.
Θα πούμε λοιπόν, εκεί θα το βάλω ως position absolute και να που κολλάει το relative που βάλαμε εδώ πάνω για το nav li, ώστε να έχουμε την ίδια θέση και ήδη θα αρχίσει να ψιλοφτιάχνεται. Όπως βλέπετε έχει έρθει σε καλύτερη θέση από πριν. Έχουν μπει στη σειρά λοιπόν. Position absolute. Θα πούμε left 0. Δουλεύει η ίδια. Padding 0. Margin 0. Μπαμ. Ήρθανε εντελώς ίσια τώρα. Και left 0. Αν δεν είχαμε left 0. Και πάλι δεν λειτουργεί. Αλλά είναι καλό να το έχουμε για κάποιους browser, γιατί θα υπάρχει θεματάκι. Θα πούμε top. Μακριά από το top. 100% δεν το πλησιάζουμε στο top, το απομακρύνουμε. 100%. Άρα τώρα είναι 0% απομακρυσμένο το top, πως είναι σχετισμένο με τη θέση του πατέρα, δηλαδή του LI, του LI με τη UL μέσα. Τώρα το έχουμε φέρει κάτω 100%, άρα ακριβώς κάτω από τον πατέρα. Τώρα βασικά ας δούμε πως θα γίνει αυτό το κέρατο που σας λέω ότι θα εξαφανίζεται και αυτά. Για αρχή θα πούμε display σε none, οπότε εξαφανίζεται, τσουφ. Και τώρα το μεγαλύτερο κόλπο ever. Nav LI, δηλαδή το portfolio, όταν γίνει αυτό hover, τότε η UL μέσα του, και αυτό λειτουργεί πραγματικά. Όταν κάνουμε hover το LI, τότε η UL μέσα θα πάθει κάτι. Μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι μπορούσαμε να βάλουμε κάτι μόνο τέτοιο. Nav, LA, Alpha, hover. Όμως μπορούμε να πούμε hover, τι να παθαίνει το παιδί όταν γίνεται ο πατέρας hover. Γίνεται αυτό και δεν το είχα σκεφτεί στην αρχή. Και το κοίταξα λίγο, το δοκίμασα και πέτυχε πραγματικά. Θα πούμε block. Μπαμ. Όπως βλέπετε τώρα εμφανίζεται, η λειτουργικότητα είναι εκεί. Το μόνο που πρέπει να φτιάξετε τώρα είναι λίγο το width, το πλάτος του, γιατί όπως βλέπετε είναι χάλια κοινός. Γι' αυτό θα πούμε nav li ul μέσα στη ul li alpha nav, για το nav, το κοιτάω λίγο γιατί δεν είμαι σίγουρος. Nav l nav li ul li alpha, ναι, έτσι είναι. Θα πούμε λοιπόν width, ας βάλουμε ένα γενικό, βάλουμε 100 pixel και display block. Και ούτως ή άλλως, το έχουμε display block εδώ, μα δεν θα χαλάσει αυτό το display block, όχι, γιατί είναι το UL. Και άμα δεν φαίνεται το UL, δεν φαίνεται τα παιδιά του μέσα. Μπαμ, έτοιμο. Αλλά νομίζω είναι λίγο, ναι, είναι λίγο μεγαλύτερο από το δικό μου. Και εδώ πέρα βλέπετε έχω βάλει text align center στο body. Έτσι, εδώ πάνω έχω βάλει text align center. Και γι' αυτό εδώ αυτά είναι κεντραρισμένα, ενώ αυτά είναι flat εδώ. Όμως το προτιμώ flat, ήταν για κάτι άλλο το τι έβαλα τα κεντραρισμένα. Και μπαμ, το έχετε έτοιμο και πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε να έχει κι άλλο ένα. Δεν θα είναι πολύ γελίο να κατεβαίνουμε από εδώ και μετά να κατεβαίνουμε ξέρω στο Iron Man και να πούμε comics και ταινίες. Ή Tony Stark και Iron Man. Ας το δούμε αυτό. Όποιοι θέλετε καθίστε, όσοι δεν θέλετε φύγετε. Ας πάμε στο Iron Man, θα σας βάλουμε άλλη μια UL μέσα. Δεν το έχω κάνει αυτό, θα το κάνω τώρα, live, UL, LI, και, βασικά θα κάνουμε copy-paste από εδώ. Ας πούμε Tony Stark και Jarvis. Όποιοι δεν έχετε δει τις ταινίες, spoiler alert, παρακαλώ. Όπως βλέπετε, δουλεύει, αλλά πρέπει να πούμε ακόμη ότι το nav
li, ul, li, ul. Οκ, έμεινα. Θα πούμε nav, li, ul, li, ul. Λειτουργεί από μόνο του, όπως είδατε. Μόλις πάμε στο Tony Scott Tark, πάει από δίπλα. Θα πούμε λοιπόν left 100%, όπως με το top, και λογικά θα δουλέψει αυτό. Και δουλεύει. Και θα πούμε και top 0. Top 0. Μπαμ! Οκ, φτιάξαμε live τώρα. Δεν το είχα κάνει πριν. Κι άλλο sub menu. Οκ, αυτό είναι ό,τι πιο κουφό παίζει να υπάρχει. Τώρα είναι να φτιάξεις μπαμ και να βγαίνει κι άλλο και να βγαίνει κι άλλο. Δεν θα κάνω άλλο λοιπόν, έχω μείνει τώρα. Κουφάθηκα τώρα γιατί ξέρω ότι μπορώ να το κάνω, αλλά είναι λίγο τρελό. Γεια σε όλους. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο άλλο κάτω PC Tech και να βάλετε στο site μας allukatospctech.net. Εδώ πέρα. Και μου φαίνεται θα αλλάξω το site για να βάλω αυτό μέσα. Το γουστάρω πολύ. Επίσης, να πάτε στο Facebook να μας βρείτε allukatos PC Tech. Είμαστε σελίδα να κάνετε like. Και είναι, ελπίζω να σας βοήθησε, να σας άρεσε. Δεν είναι απαραίτητο φυσικά να χρησιμοποιήσετε αυτό το styling. Το styling το έφτιαξα απλά. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να κάνουν το drop down. Ας κάνουν το απλό μενού. Μήπως σου αρέσει το styling. Και για όσους αρέσει το drop down, πάρτε το drop down. Είναι τρομερό. Και άμα έχετε μικρές σελίδες και τέτοια ή τεράστιες σελίδες, είναι τρομερό να το βάλετε. Και πραγματικά αυτό τώρα λειτουργεί πραγματικά μόνο του. Μπορείς να το πάρεις, να το βάλεις, ξέρω εγώ, στο επικοινωνία. Και λειτουργεί μόνο του, διότι δεν έχουμε ούτε pixel ούτε τίποτα. Λειτουργούν απλά. Μπαμ, μπαμ. Μπορείτε όποτε θέλετε να το αλλάξετε, χωρίς JavaScript, χωρίς τίποτα. Πιθανότατα να φτιάξω κι άλλο ένα βίντεο, γιατί τώρα έχω ζαλιστεί από το πολύ CSS και HTML, όπου θα το βελτιώσουμε με JavaScript, που ξέρω εγώ να κατεβαίνει με κάποιο τρόπο ή να εμφανίζεται σιγά σιγά. Θα το σκεφτώ και θα δούμε. Γεια σε όλους λοιπόν, όπως είπαμε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο Allukatos PC Tech, στο site μας και στο Facebook να μας βρείτε. Allukatos PC Tech.net, να αποκτήσουμε καμιά κατοστή εκεί πέρα, γιατί προς το παρόν αυτή τη στιγμή που έχω το βίντεο έχω καμιά 85 likes. Φροντίστε να ανεβούμε σιγά σιγά. Γεια σε όλους.